Εσύ, cringe. Μήπως βαρέθηκες να παίζεις ενάντια σε ομάδες σαν αυτή? Θέλεις μήπως να φτιάξεις την καλύτερη δυνατή ομάδα για το FIFA 21? Τότε μπες στο buyfifacoin.net για τα πιο φθηνά και αξιόπιστα coins. Και μην ξεχάσεις, πριν αγοράσεις τα coins, βάλε τον κωδικό HCG για 5% έκπτωση. Έχω link κάτω στην περιγραφή για να τσεκάρεις το site. Καλησπέρα σε όλους, τώρα και με εδώ και στο νέο βίντεο θα δείτε το πιο επικό career mode που έχετε δει ποτέ στη ζωή σας. Τώρα θα μου πείτε γιατί θα είναι το πιο επικό career mode. Και έχω και την απάντηση. Δεν ξέρω γιατί κάνω αυτό, αλλά έχω την απάντηση. Yeah! Αυτό είναι το πρώτο επεισόδιο career mode και ίσως νομίζω και το πρώτο βίντεο career mode που βλέπετε από μένα. Γενικά δεν είμαι άτομο που παίζει πολύ career mode, δεν έχω παίξει πολύ career mode στη ζωή μου. Οπότε δεν είμαι και ειδικό στο career mode, να σας πω την αλήθεια. Γι' αυτό θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη η βοήθειά σας στα σχόλια. Και αυτό το career mode θα είναι το πιο επικό, επειδή θα μου λέτε εσείς τι να κάνω. Δηλαδή, κάθε φορά που θα έχουμε καινούργιο επεισόδιο, θα διαλέγω δύο σχόλια δικά σας που θα μου λέτε τι να κάνω. Θα είναι κάτι σαν challenges για το επόμενο επεισόδιο, να σας το πω έτσι, και θα διαλέγω τα δύο top σχόλια. Οπότε, όποιο challenge σας αρέσει, από όποιον γράψει κάτω στα σχόλια κάποιο challenge, μπορείτε να κάνετε like στο σχόλιο του και τα δύο σχόλια με τα πιο πολλά likes θα τα επιλέξω για να τα κάνω σαν challenge στο επόμενο βίντεο. Προφανώς θα είναι σχόλια που θα είναι μόνο για challenges, δηλαδή μπορείτε να κάνετε και like σε οποιοδήποτε άλλο σχόλιο θέλετε, αλλά τα δύο σχόλια που θα αφορούν κάποιο challenge για το επόμενο επεισόδιο που θα έχουν τα περισσότερα likes, αυτά θα επιλέγω και για το επόμενο βίντεο. Είμαστε εδώ στο FIFA λοιπόν κατευθείαν, θα ξεκινήσουμε με manager career και θέλω να πω πως αν σας αρέσει αυτή η σειρά και έχετε hype, γιατί εγώ θέλω να υπάρχει μια τέτοια σειρά για το καλοκαίρι. Προφανώς δεν θα σταματήσουν τα draft challenges βίντεο κτλ. Σίγουρα θα υπάρχουν και πολλά draft challenges, απλά θέλω να υπάρχει και κάτι λίγο διαφορετικό στο κανάλι όσον αφορά το FIFA. Και είχα βάλει ένα poll στο YouTube, στο community, και είχα βάλει player career, manager career και οτιδήποτε άλλο θέλετε. Μου είπατε και για draft challenges και αυτά. Σίγουρα θα έρθουν και πάρα πολλά draft challenges. Απλά έχω πάρα πολύ hype για βίντεο και τα λοιπά τον τελευταίο καιρό, οπότε θα έρχονται συνέχεια βίντεο. Και με λίγα λόγια, αν σας αρέσει και θέλετε να δείτε κι άλλο επεισόδιο career mode, δείξτε το μου με τα like σας, κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο και πείτε το μου και κάτω στα σχόλια προφανώς. Και επίσης, αν θέλετε να κάνω και player career mode, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα κάνουμε και player career mode. Αλλά προς το παρόν στο manager career ας διαλέξουμε κάποιον manager. Θα πάρω με αυτόν εδώ με το καπελάκι, γιατί μου αρέσει, φαίνεται πολύ σοβαρός, πολύ cool τύπος, οπότε θα πάρω με αυτόν. Πώς θα τον ονομάσουμε? Να και κάτι που δεν είχα σκεφτεί. Αρχικά πριν τον ονομάσουμε προφανώς θα βάλω Ελλάδα στην εθνικότητα, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ να γίνουμε manager και για την Ελλάδα μέσα σε αυτή τη σειρά. Θέλω να κρατήσει μέχρι να βγει το FIFA 22, να έχουμε όλο το καλοκαίρι ένα career mode να παίζουμε. Θα κάνω πολλά βίντεο με αυτό το career mode, θα κάνω πολλά live streams, θα κάνω τα πάντα όσον αφορά αυτή την career mode σειρά, αν σας αρέσει δηλαδή, αλλιώς δεν θα τη συνεχίσω. Οπότε εγώ θέλω, έχω πάρα πολύ hype, θέλω να μου δείξετε το support κάτω στα σχόλια και θα τον ονομάσουμε Hardcore από το όνομα του καναλιού προφανώς, και το last name του θα είναι Καπελάς, επειδή διαλέξαμε αυτό με το καπέλο. Ξέρω δεν είναι και ότι πιο καλό έχω σκεφτεί γενικά στη ζωή μου, αλλά δεν πειράζει. Hardcore Καπελάς λοιπόν θα λεγόμαστε ως manager. Τώρα που βάλαμε όνομα και αυτά, πρέπει να το αλλάξουμε λίγο κάτι, δεν ξέρω, σε χαρακτηριστικά, δεν ξέρω, ίσως να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Δεν θέλω να τον αλλάξω πάρα πολύ. Θα το αλλάξω λίγο τα μάτια εδώ πέρα. Θα το κάνω λίγο πιο μεγάλα, να είναι λίγο σαν τα δικά μου. Τα φρύδια λίγο θα τα κάνουμε. Όχι έτσι. Κάποια πιο κοντά στα δικά μου. Καλά, δεν θα το κάνω ακριβώς έτσι. Έβαλα τώρα αυτά, δεν πειράζει. Μύτη. Αυτή είναι πολύ μεγάλη που έχει, ρε. Ας βάλουμε αυτή τώρα, τέλος πάντων. Πάμε στο στόμα. Το στόμα, άστο έτσι, δεν πειράζει. Τώρα σαν. Να του βάλω μουσί. Όχι, 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 φαίνεται πολύ. Ένα. Έστω λιγάκι θα του βάλω. Να είναι λίγο έτσι. Γιατί έχω κι εγώ, έχω αφήσει. Οπότε θα το κάνουμε έτσι. Τι κάνω, ρε φίλο, αυτή τη στιγμή. Και τώρα, όσον αφορά ρούχα και τέτοια, θα του βάλουμε να πηγαίνει και με αυτό. Θα του βάλουμε ένα μαύρο πουκαμισάκι. Πολύ επαγγελματία θα το κάνω. Θα του βάλουμε και ένα τζάκετ. Λοιπόν, νομίζω τώρα είμαστε τέλειοι. Αυτό είναι ο Hardcore Καπελάς, ο manager που θα ξεκινήσουμε το career. Ακριβώς έτσι είμαι εγώ. Οπότε πάμε advanced και είπα ότι θα το κάνουμε πολύ δύσκολο. Οπότε θα πάμε στην Αγγλία και θα πάρουμε μια ομάδα από γάμα Αγγλίας. Θα είναι πολύ δύσκολο. Θέλω να την ανεβάσω από το EFL League One. Αυτό είναι. Premier League, EFL Championship. Λογικά αυτό είναι, EFL League One. Τώρα πια να πάρουμε όμως. Σκέφτομαι να πάρω την Portsmouth. Είναι γνωστή ομάδα γενικά, οι περισσότεροι μπορεί και να την ξέρετε. Την ξέρω κάπως σαν ομάδα την Portsmouth. Οπότε σκέφτομαι να πάρω αυτήν και θα πάρουμε την Portsmouth. Θα το βάλω Legendary προφανώς για να είναι όσο πιο δύσκολο γίνεται. 5 λεπτά για να μην αργούν πάρα πολύ τα παιχνίδια. Θα το βάλω σε ευρώ. Προφανώς είναι able τα competitions, αν και νομίζω δεν θα μπορούμε να παίξουμε από γάμα Αγγλίας. Κάποια στιγμή θα γίνει όμως και αυτό. Θα τα αφήσω έτσι όλα. Πάμε advance και football is back.
ξεκινήσαμε το career mode. Πείτε μου γενικά κάποια tips. Αν έχετε κάποιο tip, θέλω να ξέρω για το τι να κάνω ακριβώς στην αρχή. Γιατί εγώ δεν έχω ιδέα πραγματικά. Δεν έχω παίξει σχεδόν καθόλου career mode. Και όποτε έμπαινα να παίξω, έπαιρνα μια ομάδα σαν την Μπαρτσελόνα. Και απλά αγόραζα παιχταράδες στην Μπαρτσελόνα και αυτό. Α, πρέπει να μπούμε σε κάποιο τουρνουά για να πάρουμε λεφτά. Αυτό θα βοηθήσουν πάρα πολύ. Οπότε θα πάμε σε αυτό που μπορούμε να πάρουμε και 2 εκατομμύρια, τα οποία θα είναι πάρα πολύ σημαντικά άμα τα πάρουμε. Training day. Ωραία, ξεκινήσαμε εδώ πέρα. Πάμε στο office να δούμε τι έχουμε γενικά από μηνύματα κτλ. Ξέρω κάτι λίγα. Ναι. Okay. Τα είδα όλα αυτά γενικά, μία στα γρήγορα, ούτε καν. Πάμε να δούμε τα expectations που έχουν για μας. Emirates FA Cup, να φτάσω τον γύρο των 32, να κερδίσω τίτλο στο League One, στο EFL League One, στο πρωτάθλημα δηλαδή, για να ανέβουμε Β' Αγγλίας, να φέρω τρεις παίχτες από την Ακαδημία των Νέων για την άμυνα, λέει συγκεκριμένα. Όχι, και έχει και εδώ γενικά κάποια objectives τα οποία θα ήθελα να κάνω και είναι critical priority να κερδίσουμε το EFL, επειδή νομίζω είναι καλή η Portsmouth γενικά σαν ομάδα για τρίτη Αγγλές. Emirates FA Cup, ναι, αυτός ο γύρο 32, 30 εκατομμύρια profit, θέλω. Okay. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς να κάνω. Λογικά, θα πάμε να δούμε λίγο την ομάδα, να φτιάξω την ομάδα και τα λοιπά, το πώς θα είναι. 4-4-1-1. Θέλω να αλλάξω λίγο το σύστημα, να το βάλω ένα σύστημα που να με βολεύει, σαν 4-2-3-1 ας πούμε. Να φτιάξω και τα tactics όπως βολεύουν εμένα και να τους βάλω και instructions, να φτιάξω γενικά όλα αυτά που πιστεύω χρειάζεται να φτιάξω. Και τώρα πάμε να δούμε λίγο την ομάδα. Ο τυπάς εδώ είναι LM γιατί είναι μείον 2. Α, επειδή παίζει cam κανονικά. Παίζει αυτός LM, οπότε θα βάλουμε αυτόν. Αυτός και αυτός cam παίζει. Κάποιον right mid έχω. Να παίξει, όχι. Όχι, εντάξει, δεν τον πειράξει αυτό να παίξει εκεί βέβαια. CF έχουμε αυτόν, ο striker. Νομίζω κομπλέ είναι γενικά η ομάδα. Θα την αφήσω έτσι για να έχει αυτούς από μέσα. Για να έχει αυτούς μέσα κάτι θα ξέρουν. Οπότε θα τους αφήσω έτσι. Ναι, θα ήθελα να αποθηκευτούν οι αλλαγές. Και τέλεια, φτιάξαμε και την ομάδα. Πάρα πολύ καλό αυτό. Πάμε σε training day λοιπόν. Θα τα κάνω simulate για να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Νομίζω. Τα έκαναν όλα D. Παίζει να πρέπει να κάνω τα trainings. Και από ό,τι ξέρω, αν τα κάνω μία φορά, νομίζω μετά αν τα κάνω simulate, τα μετράει σαν όπως τα έχω κάνει τέλος πάντων. Οπότε, πάμε για το πρώτο friendly που είναι με την Hull. Training. Σκέφτομαι να κάτσω να τα κάνω μία. Λοιπόν, θα κάτσω λίγο να κάνω το training και τα λέμε σε λίγο όταν τα τελειώσω. Αυτό εδώ πέρα, ρε φίλε, δεν μπορώ να το κάνω με τίποτα. Δεν γίνεται με τίποτα αυτό. Με κόβει συνέχεια. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν έχουν κάνει skill moves οι παίχτες. D το έχω κάνει και τις δύο φορές. Θα προσπαθήσω να το κάνω λίγο καλύτερο από D. Αλλά δεν ξέρω, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Το έκανα C. Ξέρετε τι, δεν θα το ξανακάνω. Θα πάω στο επόμενο. Δεν μπορούσα να το κάνω με τίποτα αυτό. Δεν ξέρω γιατί ήταν τόσο δύσκολο. Okay, αυτό το έκανα A, ευτυχώς. Ωραία, έκανα και αυτό A. Οπότε πάμε στα results. Έκανα τα δύο τελευταία A και το πρώτο C. Δεν μπορούσα να το κάνω με τίποτα. Η Swansea θέλει 1,5 εκατομμύριο για τον Marcus Harness. Τώρα ποιος είναι ο Μάρκους Χάρνες? Είναι right mid, 24 χρονών. Δεν ξέρω, πείτε μου σε επόμενο επεισόδιο να τον δώσω. Νομίζω τον χρειάζομαι τον Χάρνες. Οπότε θα το σκεφτώ, δεν ξέρω. On behalf of the whole team, I want to welcome you to Portsmouth. Θέλαμε... Okay. Τώρα να με καλοπιάσει, θέλω, δεν ξέρω τι θέλει, αλλά... Θα του πω ότι έχουμε αρκετή δουλειά να κάνουμε. Okay, είναι χαρούμενος. Okay, του ανέβασα λίγο το ηθικό. Και αυτό που θα κάνουμε... Για να λήξει το σημερινό βίντεο, ξέρω ήταν λίγο πιο βαρετό επειδή ήταν η αρχή, θα παίξουμε το match με την Hull City και μόλις τελειώσουμε με αυτό το match θα κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο Career Mode. Ελπίζω να έχετε κι εσείς full hype, να γουστάρετε αυτό το Career Mode, οπότε πάμε στο πρώτο match και τα λέμε μόλις ξεκινήσει. Η ομάδα είναι έτοιμη, full fitness από ό,τι μπορείτε να δείτε, οπότε πάμε play match, την έχω φτιάξει. Γενικά θέλω να προσπαθώ σε κάθε επεισόδιο να παίζω 3 match και ο λόγος που θέλω να παίζω 3 match είναι για να προχωρήσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Θα κάνουμε και κάποια live streams προφανώς που θα μένουν στο YouTube και τα λοιπά για να υπάρχει μια ροή. Αλλά σίγουρα θέλω να παίζω τουλάχιστον 3 μάτς σε κάθε βίντεο. Βέβαια δεν ξέρω αν είναι πολλά αυτά, θα το δω αυτό. Εν τω μεταξύ είμαστε τώρα στο Invitational Cup που μπήκαμε πριν, το οποίο αν το κερδίσουμε παίρνουμε 2 εκατομμύρια που είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα πάρουμε. Οπότε είναι και πρώτο μάτς επίσης με την Portsmouth. Πρέπει να το κερδίσουμε. Πρώτη εντύπωση για το Hardcore Καπελά από την Portsmouth. Ελπίζω να είναι καλή εντύπωση για να κερδίσουμε αυτό το μάτς. Και κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα η ομάδα χρειάζεται μεταγραφές ή γενικά δεν ξέρω, δώστε μου κάποια αρκετά tips μάλλον όσοι παίζετε career mode και όσοι ξέρετε από career mode. Θέλω να μου πείτε τι μπορώ να κάνω, ίσως να φέρω παίχτες από την ακαδημία. Δεν ξέρω, να προπονήσω κάποιους, να τους κάνω καλύτερους. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δουλεύει.
να κάνω κάποια μεταγραφή, ξέρετε, κάποιον παίχτη φθηνό, μιας και δεν έχει τόσο budget η ομάδα για να φέρω και να γίνει καλύτερη ομάδα, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε γενικά γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, το έχω βάλει legendary και μέχρι τώρα δεν έχω καταφέρει να κάνω κάποια σημαντική φάση. Με δυσκολεύει πάρα πολύ στο να βγάλω φάση. Σε αυτόν εδώ τον παίχτη ήθελαν, τον Harness, αλλά μέχρι τώρα είναι καλός, δηλαδή φαίνεται καλός. Δώσε εκεί, έλα Jacobs. Ήταν κακή πάσα αυτή εν τω μεταξύ, αλλά δεν πειράζει. Δώσε πίσω. Williams, step overs. Williams! Ναι, ρε Williams! 1-0 στο 26, ανοίγει το score report μου θέναντι στη Hull. Με πρώτο scorer και το πρώτο goal για τη χρονιά, για το ξεκίνημα της Portsmouth, είναι από τον Williams, με το νούμερο 7. Τώρα αυτό είναι το CAM, είναι ο striker, δεν ξέρω ακριβώς, θα τους μάθω σιγά σιγά τους παίχτες, γιατί δεν ξέρω κανέναν παίχτη από την Portsmouth, να πω την αλήθεια, αλλά θα τους μάθω σιγά σιγά που θα πάει. Όχι! Απίστευτη πάσα, έβγαλαν πάρα πολύ καλή φάση και τον κάλυψε το αριστερό μου back, από ό,τι μπορείτε να δείτε, και δεν ήταν offside. Πάρα πολύ ωραία κίνηση πάντως και πολύ καλή πάσα. 1-1, θα είναι δύσκολο το legendary. Αλλά έτσι πρέπει. Πρέπει να είναι και λίγο challenging. Δηλαδή τώρα στο world class δεν θα είχε τόσο νόημα γιατί θα τα κέρδιζα όλα. Τρέχα Jacobs. Close. Ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα. Και έκανε απίστευτη κίνηση ο Williams. Williams 2-1. 2 γκολ από το Williams και το βάζουμε τώρα στο 42. Πολύ σημαντικό γκολ πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Δεύτερο γκολ από το Williams. Έκανε full ωραία κίνηση εδώ και δεν την έκανα καν εγώ από μόνος μου. Λοιπόν, μόλις τελείωσε το πρώτο ημίχρονο, νικάμε 2-1. Είναι πολύ καλό αυτό. Εδώ μας δείχνει και τα υπόλοιπα σκορ. Okay, κομπλέ. 2-1 πάντως. Δεν έχουν χάσει ιδιαίτερο fitness οι παίχτες μου. Καλό αυτό. Θα κάνω βέβαια αλλαγές πιο μετά για να δω και άλλους παίχτες πώς παίζουν κτλ. Σίγουρα, οπότε συνεχίζουμε και πάμε και για το δεύτερο ημίχρονο. Πάλι ωραία κίνηση από το Williams. Τι κάκιστη πάσα ήταν αυτή. Από ό,τι κατάλαβα, ο Williams είναι αυτός ο CF που παίζει στο CAM και κάνει πάρα πολύ ωραίες κινήσεις από μόνος του. Είναι και player του Watch από ό,τι μπορείτε να δείτε πάνω αριστερά. Τώρα όμως έχουμε ένα μικρό θεματάκι εδώ πέρα. Ναι. Ή και όχι. Έφυγες, έλα Jacobs. Πάλι βλέπω ωραία κίνηση από το Williams εκεί πάνω. Αλλά θα μπω μες στην περιοχή. Θα δώσω πάσα πίσω. Πάλι ο Williams. Απίστευτο. Χάτρικ στο πρώτο του match. Εν τω μεταξύ, πολύ ωραίος παίχτης αυτός, ρε φίλε. Μ' αρέσει πάρα πολύ στο CAM. Κάνει πάρα πολύ ωραίες κινήσεις. Σίγουρα μου έχει κάνει απίστευτη εντύπωση στο πρώτο match. Και δεν θέλω μέχρι τώρα να τον αλλάξω από το CAM. Δεν το έχω στα μέσα σχέδιά μου. Λοιπόν, κάνω και εγώ μια παύση να δω τι αλλαγές μπορώ να κάνω για να δοκιμάσω και κάποιον άλλο παίχτη. Θα βάλω τον Κέρτι στο LM, μιας και παίζει LM. Τον Daniels που είναι και χαρούμενος, θα τον βάλω εδώ στη θέση του Brown. Γιατί όλοι οι αμυντικοί μου είναι έτσι sad. Τι φάση. Και ο Williams δεν είναι και πολύ χαρούμενος, εκνευρισμένος φαίνεται. Όχι, και θα βάλω και τον. Ποιον άλλο να βάλω. Θα βάλω και τον Nikolaisen στη θέση του Ragged που έχει κουραστεί. Και νομίζω έκανα και τις τρεις αλλαγές μου. Θέλω να τις δοκιμάσω απλά να δω πώς είναι και αυτή. Τον είδα εκεί απέναντι. Να το ο Harness. Τρέχα, αγόρι μου. Πάλι ωραία κίνηση από το Williams. Όχι, δεν πέρασε η μπάλα. Αλλά την ξαναπήρε ο Harness. Τρέχα, αγόρι μου. Step overs. Μπήκε μέσα με τα αριστερό. Μάλλον είναι δεξής. Μόνος του είναι από εκεί πάλι ο Harness. Αλλά η πάσα δεν φτάνει ποτέ. Να πω την αλήθεια, αυτός ο striker ο Marquis δεν μου αρέσει καθόλου. Φαίνεται πολύ βαρύς. Δεν μπορεί να στρίψει, δεν έχει κάνει ούτε μία καλή πάσα μέχρι τώρα. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ κακό striker. Σίγουρα χρειαζόμαστε αλλαγή σε αυτό. Williams, πάλι ωραία κίνηση έκανε ο Harness από την άλλη, από τα δεξιά. Μπαίνουμε στην περιοχή, σουτ με το δεξί. Ναι, Williams. Harness, συγγνώμη. Είχα συνηθίσει από το hat-trick που βάλαμε το Williams. Πάντως ωραίο σουτ και από το Harness. Πάρα πολύ καλό finishing εκεί πέρα. Γι' αυτό μάλλον τον θέλει τέτοια. Και άμα τον ζήτησε, δεν θυμάμαι, αλλά μάλλον δεν θα τον δώσω. Βασικά, πείτε μου αν θέλετε να τον δώσω, δεν ξέρω γενικά. Μπορεί να ζητάνε και. Βασικά, μπορεί να δίνουν και αρκετά για το Harness, να πω την αλήθεια, δεν το ξέρω. Μπορείτε να μου πείτε, μην το φάμε, το φάγαμε. 4-2 όμως το 90 και κάπως έτσι θα τελειώσει κιόλας. Σφύρα το ρεφ! Σφύρα το! Όχι. Δεν το σφυράει. Κάπως έτσι το τρώω τελευταία φάση στο γουλού. Το φάγα και τώρα, ήμουν σίγουρος, ρε φίλο, ότι θα το φάω, ήμουν σίγουρος. Φανταστείτε να ήταν ισοπαλία και να έχανα από αυτό τώρα. Τέλος πάντων, το καλό είναι ότι
θα κερδίσουμε αν το σφύριξε. Το σφύριξε επιτέλους. Νικήσαμε 4-3 και μια πολύ καλή ομάδα νομίζω για τρίτη Αγγλία στην Hull. Ξεκινάμε με νίκη, πάρα πολύ καλό αυτό. 10 rating ο Williams και εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Έτσι τελείωσαν και οι υπόλοιποι αγώνες. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα νομίζω. Έχουμε ένα νέο μήνυμα στο office. Πάμε να το τσεκάρουμε. Transfer offer για τον Williams. Μου ζητάει αυτή η ομάδα εδώ. Η Align, δεν ξέρω καν τι ομάδα είναι αυτή. Αλλαγή θέλει. Ωραία, swap deal. Ούτε καν. 26 χρονών από την Αυστραλία. Εντάξει, ακόμα νέος είναι ο Williams. Εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση. Μάλλον θα το αρνηθώ αυτό το offer. Θα το αφήσω βέβαια. Μπορεί, δεν ξέρω. Θα δείξει τι θα κάνουμε. Ανάλογα και τι θα μου πείτε εσείς γενικά στα σχόλια. Δύο πράγματα για να κάνω στο επόμενο επεισόδιο. Το έκανα. Έχω πάει εδώ στο επόμενο μάτς με την Oldham, η οποία έχασε το πρώτο μάτς από την Cheltenham. Okay, κάπου εδώ θα αφήσουμε το πρώτο επεισόδιο Career Mode. Θα παίξουμε λογικά άλλα 2-3 παιχνίδια στο επόμενο επεισόδιο. Θέλω να μου πείτε και 2 challenges ή 2 πράγματα να κάνω στο επόμενο επεισόδιο. Τα 2 top σχόλια θα μπουν στο επόμενο βίντεο και αυτά τα πράγματα θα κάνω κιόλας. Έχω full hype για αυτό το career μου για κάποιο λόγο, οπότε θέλω πραγματικά να σας αρέσει και να μου δείξετε όση περισσότερη υποστήριξη γίνεται. Πρώτο scorer κιόλας ο William και δεύτερος ο Scott, okay, από την Hull. Αυτά λοιπόν για το σημερινό βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like, δείξτε μου το support στα σχόλια, πείτε μου γενικά και κάποιο tip για το career μου που δεν ξέρω γιατί δεν έχω ιδέα. Και αυτά θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.